Σας καλωσορίζουμε σε ένα hangout του Protagon, hangout από τη Θεσσαλονίκη. Το Protagon βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο ΜΕΤ. Στα γραφεία τους βρίσκονται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γιάννης Μακριώτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Στο γραφείο του βρίσκεται και ο βουλευτής Σταύρος Καλαφάτης, Δημάρχης Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπερίζουμε. Καλησπέρα και ευχαριστούμε που είστε. Προεκλογική καμπάνια τώρα. Είναι ευκαιρία να χρησιμοποιείται η τεχνολογία, διότι πολλές φορές η προσέγγιση με τους πολίτες είναι μια διαδικασία δύσκολη, μια διαδικασία επίφοβη, μια διαδικασία έως και επικίνδυνη. Αυτή η προεκλογική καμπάνια έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες. Μέχρι στιγμής πώς τη βιώνετε? Κύριε Καλαφάτη, πείτε μας εσείς πρώτα, μετά πάμε στον κύριο Μακριώτη. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι πρωτομόρες συνθήκες που διεξάγεται αυτή η εκλογική μάχη, αυτός ο εκλογικός αγώνας για όλα τα κόμματα. Και αυτό γιατί μετά από 30-35 χρόνια ολοκληρώνεται ένας κύκλος και ολοκληρώνεται και η λειτουργία ενός συγκεκριμένου μοντέλου που βρίσκει τους πολίτες ουσιαστικά με πολύ ανάλυτα συναισθήματα. Πολύ θεωρητικά μας τα λέτε όμως. Στην πράξη να μας πείτε, δηλαδή περπατάτε στον δρόμο άνετα, στην Ανάσταση πήγατε, είχατε αντιδράσεις? Ναι, ναι, όχι. Προσωπικά δεν είχα. Πήγα και στην Ανάσταση, πήγα και στην περιφορά του Κυταρτίου και στην Εκκλησία. Εγώ δεν έχω αλλάξει προσωπικά καθόλου το προσωπικό μου τρόπο ζωής. Κινούμαι κανονικά και αν θέλετε καθόλου φοβικά. Κύριε Μακριώτη, εσείς? Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, είναι θυμωμένος. Μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας δεν τρέει νέοι. Νιώθουν πως έχουν αδικηθεί και έχουν απόλυτο δίκιο. Όμως πρέπει να ζούμε μέσα και στο θυμό του κόσμου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαφορετικά. Θεωρητικά και εσείς πρέπει. Ζείτε. Ζω. Και το ξέρετε καλά, το ξέρουν στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα γεγονότα, σε όλες τις εκδηλώσεις. Γιατί θέλω ακριβώς να νιώσω αυτή την πραγματικότητα, να τη ζήσω, όχι μόνο μέσα από τους τέσσερις τοίχους του βουλευτικού ή του υπουργικού γραφείου. Αυτός ο θυμός δεν πρέπει να κυριαρχήσει στις εκλογές. Στις εκλογές που κρίνονται μεγάλα θέματα, σημαντικά θέματα για τη ζωή του καθένα και ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους πολίτες, γιατί η πολιτική είναι για τους αδύναμους πολίτες. Η ισχυρή, η οικονομική και όχι μόνο παρά. Δεν χρειάζονται την πολιτική, δεν τη χρειαζόταν. Ούτε τους θεσμούς, ούτε τα συντάγματα, ούτε τους νόμους. Κύριε Μακριώτη, τι λέμε όμως τώρα για τους αδύναμους πολίτες? Ο αδύναμος πολίτης έχει τη σύνταξή του να κόβεται. Μπορεί να πει κάποιος λαϊκίζεις με το καλημέρα σας. Αλλά ο αδύναμος πολίτης είναι αυτός ο οποίος πλήττεται. Σε λίγο στα νοσοκομεία θα πηγαίνουμε με τις πάπιες, με τους καθετήρες, γιατί δεν θα υπάρχουν ούτε υλικά. Στα σχολεία θα υπάρχει θέρμανση και δεν νομίζω να είναι κινδυνολογία αυτό το πράγμα. Στην κρίση οι αδύναμοι πλήττονται περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δουλειά σας όμως είναι να κάνετε κάτι για αυτούς. Οι αδύναμοι. Μα η πολιτική είναι για τους αδύναμους. Και οι αδύναμοι πρέπει να στηρίξουν την πολιτική. Και λύσεις μέσα από την πολιτική, τους θεσμούς, την αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία, με τη δική τους συμμετοχή, τη δική τους ψήφο, τη δική τους επιλογή. Αυτοί να κρίνουν και να αποφασίσουν. Εάν μείνουν στην άκρη, τότε θα ενισχυθούν ακόμη πιο πολύ οι ισχυροί. Κύριε Καλαφάτη, κάτι ευχάριστο έχετε να μας πείτε? Κάτι να μπορεί να περιμένει ο πολίτης? Νομίζω ότι υπάρχουν προνομιακά πεδία στα οποία οφείλουμε να επενδύσουμε ως χώρα. Να επενδύσουμε σοβαρά. Γιατί αυτή είναι και η λέξη, αυτή είναι η λέξη που θα πρέπει να βγει στην ατζέντα μας. Επένδυση, ανάπτυξη, ανάκαμψη. Και υπάρχουν πεδία όπως είναι ο τουρισμός. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα σας πω. Όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η αγροτική οικονομία. Θεωρητικά τα ξέρουμε πάρα πολύ ωραία, κύριε Καλαφάτη, όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι όμως, λέμε τώρα για την αγροτική παραγωγή. Όταν η μισή Ελλάδα όμως θα φτάσουμε να φυτεύει υποφαές, γιατί κάποιος μας είπε ότι είναι δυναμική καλλιέργεια ή ξέρω εγώ τρούφα, δεν μπορούμε να τρώμε για πρωινό τρούφα και υποφαές. Κάποιος κάποτε πρέπει να φυτέψει και μαρούλια. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας μιλήσω πολύ. Αλλά είναι ζήτημα της πολιτείας. Υπάρχει καμιά πολιτική? Ναι, θα σας πω απλά και πρακτικά. Τι εμποδίζει να προσπαθούμε να βγάλουμε 5 θετικά συμπεράσματα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, από μια κρίση? Τι μας εμποδίζει λοιπόν εμάς τους πολίτες, πολλοί από εμάς που ζούμε στα αστικά κέντρα, να γυρίσουμε πίσω στα χωράφια των πατεράδων μας? Το ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Λένε όλοι, ας πούμε, αυτές τις δυναμικές καλλιέργειες οι οποίες θα σας δώσουν μπορούν να εξαχθούν. Ναι, μπορεί να, μια χώρα να φυτεύει υποφαές. Όχι μια χώρα, αλλά ένα κομμάτι μεγάλο του αστικού πληθυσμού που αυτή τη στιγμή μαστίζεται ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα από την ανεργία, έχει μία δίωδο. Είναι μέρος της λύσης, δεν είναι η λύση. Σας είπα, υπάρχουν και άλλα προνομιακά πεδία που μπορούμε να επενδύσουμε.
Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο? Υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει κάτι να υπολογίσει τι μπορεί να παράξει αυτή η χώρα, τι συμφέρει, αν συμφέρει να παράγει σε τελική ανάλυση, πολιτική για τον τουρισμό? Όλα αυτά τα πράγματα έχουν μπει, υπάρχει κάποιο πλάνο? Ή μόνο οι υπόλογες θεωρίες? Όχι, δεν είναι θεωρίες. Σε είπα συγκεκριμένα παιδιά δράση. Νομίζω ότι πιο πρακτικό τι γίνεται. Συγκεκριμένο, πολύ ωραία. Και εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω αστροναύτης. Είναι συγκεκριμένο πεδίο δράση. Μπορώ. Όχι, αλλά να. Το ίδιο πράγμα είναι. Να στοχεύσουμε στον εναλλακτικό τουρισμό, να προσφέρουμε, να στρέψουμε τις πολιτικές μας σε μια σοβαρή ενεργειακή πολιτική που δυστυχώς σταμάτησε τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Να προσφέρουμε στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσα την αξιοποίηση των φυσικών πόρων τους οποίους έχουμε, αυτά τα οποία τα έχουμε και δεν τα επενδύσαμε τόσο καιρό, ίσως τώρα η κρίση μας οθήσει να τα δούμε με άλλη οπτική γωνία. Γιατί μου πείτε ότι δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε το πιο έφορο έδαφος? Μακρηγορούμε, δηλαδή είναι πολλά λόγια. Μισό λεπτάκι λίγο να πάω και στον κύριο Μακριώτη, γιατί θα ήθελα λίγο και από εκείνο μια τοποθέτηση για το πώς θα μπορούσαμε μια θετική πλευρά να δώσουμε, μια θετική νότα να αναπτύξουμε, και θα πάμε μετά στα θέματα της ενέργειας για τα οποία έχουμε να πούμε. Κύριε Μακριώτη. Λοιπόν, ζούμε την ολοκλήρωση της κρίσης. Τη βιώσαμε. Πώς το βλέπετε? Τι εννοείτε την ολοκλήρωση της κρίσης? Περνάει η κρίση, έχετε πληροφορίες? Μόλις αρνητικές πλευρές. Ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Πιστεύω πως τρία πράγματα είναι τα βασικά και η προτεραιότητά μας και είναι τα υψηλά διακυβεύματα των εκλογών. Το πρώτο είναι η πολιτική σταθερότητα. Η βιώσιμη λύση για το πολιτικό σύστημα. Δεύτερο, εγώ θεωρώ ότι η βιώσιμη λύση είναι μια λύση των ευρωπαϊκών δυνάμεων, των δυνάμεων που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Το τρίτο είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης, στήριξη ανάπτυξης. Η στήριξη ανάπτυξης δεν θα γίνει με λόγια. Θα γίνει με χρηματοδοτήσεις. Αλήθεια, ο κόσμος τι ζητάει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, σας βλέπουν στον δρόμο, τι σας ζητάνε οι πολίτες? Νιώθουν ανασφάλεια. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου δεν θέλει με τίποτα ή θέλει να έχει μία ελπίδα ότι έστω αυτά τα εισοδήματα ή τις συντάξεις ή ο μισθός ο οποίος έχει τουλάχιστον να μην περικοπεί άλλο. Ζητούν πρώτα-πρώτα πολιτικούς με καθαρά μυαλά, σαφή εικόνα της πραγματικότητας και εφαρμόσιμες προτάσεις και καθαρά χέρια. Ζητούν να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερα από τα οικονομικά και κοινωνικά κεκτημένα της μεταπολίτευσης. Όπως είπαμε, ήταν η καλύτερη περίοδος του νεοελληνικού κράτους. Σταθερότερη δημοκρατικά και η καλύτερη αναπτυξιακά και κοινωνικά. Να κρατήσουν τα περισσότερα κεκτημένα. Ζητούν, μάλλον δηλώνουν με θυμό και οργή, πως δεν αντέχουν άλλη μείωση του ιδιωτικού τους επίπεδου. Εμείς το ξέρουμε. Εσείς το ξέρετε. Εμείς λοιπόν, ακριβώς, εμείς λοιπόν, σε αυτά τους τα αιτήματα, απαντούμε και με τις προτάσεις μας και με τη στάση ζωής μας και με το έργο μας. Οι πολίτες σήμερα τρέμουν για το μέλλον τους. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε παντού. Εσείς φοβάστε για το δικό σας μέλλον? Κύριε Μακριώτη, μετά από τόσα χρόνια στη Βουλή, θα σας τρόμαζε το ενδεχόμενο να μην εκλεγείτε? Κάποιος συνάδελφος είπε ότι η εκλογή αυτή την εποχή είναι δικαίωση και η μη εκλογή είναι λύτρωση. Γιατί πράγματι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη μέρα για αυτούς που θα βρεθούν στο κοινοβούλιο. Πρέπει να έχουν σφιγμένα τα δόντια, να δουλέψουν ακόμη περισσότερο. Γιατί τα πράγματα θα συνεχίσουν. Όχι ακόμη περισσότερο, πρέπει να δουλέψουν πιο σωστά. Όχι περισσότερο, γιατί υπήρξαν πολλοί που δούλεψαν. Δούλεψαν και για τα χιά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ποσοτικό το θέμα, είναι ποιοτικό το θέμα. Υπήρξαν πολλοί πολιτικοί που δούλεψαν όλα αυτά τα χρόνια, ανεξάρτητα δεν είχαν τα αποτελέσματα που θα ήθελαν και αυτοί, και πολύ περισσότερο οι πολίτες. Θέλω λοιπόν να πω. Και τα πιο παραγωγικά μου χρόνια ουσιαστικά έχουν αναλογήσει την πολιτική. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, ακριβώς επειδή για αρκετά χρόνια έκανα μία και δύο δουλειές, ως δικηγόρος, δίδασκα σε ΙΕΚ, ήμουν σύμβουλος σε αθλητικές επιχειρήσεις. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει επαγγελματική διαδρομή, η οποία μπορεί να συνεχιστεί αν ο κόσμος αποφασίσει ότι δεν θέλει την παρουσία μου στα πράγματα της πόλης. Ο Κώστας Σκανδαλίδης εχθές είπε ότι σε κυβέρνηση που θα έχει πρωθυπουργό Σαμαρά, ο ίδιος δεν θα μετείχε. Εσείς, κύριε Μακριώτη, θα μετείχατε σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό Σαμαρά? Νομίζω ότι δεν είναι αυτά τα βασικά διλήμματα. Όχι, όχι, με μία λέξη, με μία λέξη. Εγώ σας είπα προηγουμένως, για μένα το κρίσιμο της 6ης του Μάη είναι να επιλέξει ο λαός πολιτική σταθερότητα.
ανεξάρτητα ποια θα είναι τα κόμματα, ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, πολιτική σταθερότητα, ένα κοινοβούλιο δηλαδή, με έναν προσανατολισμό όπως τον περιγράψαμε προηγουμένως. Αν επιλέξει ένα τέτοιο κοινοβούλιο ο ελληνικός λαός, τότε είμαι βέβαιος πως θα βρεθούν και πρωθυπουργοί, θα βρεθούν και υπουργοί, θα βρεθούν και κρατικοί λειτουργοί. Το βασικό και σημαντικό είναι να υπάρξει βιώσιμη λύση, πολιτική σταθερότητα. Πάντα λακωνικός ο κύριος Μακριώτης. Κύριε Καλαφάτη, εσείς... Εντάξει, εσείς δεν μπορείτε να πω κάτι. Θα με πήγατε. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι ίσως είναι από τα σημεία που συμφωνούμε με τον κύριο Μακριώτη, παρόλο που δεν διαφωνήσαμε σε πολλά σημεία σήμερα. Αλλά στο ζητούμενο της σταθερότητας, νομίζω ότι είναι το κύριο ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές, σε αυτή την εκλογική μάχη. Ίσως σε αυτή την εκλογική μάχη δεν είναι περισσότερο απαραίτητο παρά από οποιαδήποτε άλλη εκλογική μάχη ή σταθερότητα. Η επόμενη μέρα πρέπει να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, γιατί πρέπει να λάβει η επόμενη κυβέρνηση σημαντικότατες αποφάσεις για τα επόμενα αρκετά χρόνια για τη χώρα μας. Και αυτό πρέπει να το κάνει μονάχα μια κυβέρνηση η οποία είναι πραγματικά σταθερή. Σας ευχαριστούμε πολύ.